Με μια συγκινητική και βαθιά ανθρώπινη ιστορία συνοδεύεται η νέα δωρεά οργάνων στο Παγνί. Πρωταγωνίστρια μια 66χρονη Ηρακλιώτισσα που κάποτε είχε λάβει το δικό της ανεκτήμητο δώρο ζωής μέσω μεταμόσχευσης κερατοειδούς και που τώρα ήρθε η ώρα μέσα από το θάνατό της να το ανταποδώσει. Η ανακοπή καρδιάς την οδήγησε σε μια μάχη 12 ημερών στην εντατική και όταν ο δρόμος δεν είχε επιστροφή, με την κατάστασή της να κρίνεται μη αναστρέψιμη από τους γιατρούς, η προοπτική της δωρεάς οργάνων ήταν σε αυτή την περίπτωση σχεδόν αυτονόητη. Στηρίζουν διαχρονικά το θεσμό της δωρεάς οργάνων και με ιδιαίτερη προσπάθεια τους τελευταίους εβδομάδες και μήνες έχουν συντελέσει στην αύξηση της δωρεάς που παρατηρείται συνολικά στη χώρα μας. Είναι μια δραστήρια περιοχή με ψηλό αίσθημα ευθύνης και με πολλά δώρα ζωής για άλλους συνανθρώπους μας. Και τα άλλα δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα, δυστυχώς. Εδώ στην Κρήτη είμαστε σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν είναι ενθαρρυντικό αυτό? Είναι. Πώς δεν είναι? Μακάρι να συνεχιστεί. Η 66χρονη γυναίκα έδωσε δεύτερη ευκαιρία για ζωή σε δύο συνανθρώπους μας, επισφραγίζοντας τη 13η δωρεά οργάνων στην Κρήτη. Πάρα πολύ σημαντική και θα ήταν ιδανικό για όλους μας να γίνουμε δωρητές. Πρέπει να δώσεις ζωή σε κάποιον άλλο άνθρωπο όταν το έχει ανάγκη και όταν μπορείς να το κάνεις. Η διαδικασία συντονίστηκε άμεσα υπό την επίβλεψη του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και τα όργανα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, προσφέροντας σε δύο νεφροπαθείς μια δεύτερη ευκαιρία ζωής. Μια πραγματική επανεκκίνηση που την οφείλουν στην 66χρονη από το Ηράκλειο είναι ίσως μία από τις σπάνιες περιπτώσεις που ο δότης έχει προϋπάρξει λήπτης και άρα έχει βιώσει στο πετσί του τι σημαίνει δωρεά οργάνων. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το 24 γενικώς είναι μια καλή χρονιά που για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά θα έχουμε αύξηση της δωρεάς. Είχαμε και πέρσι αύξηση και πρόπερσι. Είναι η πρώτη φορά. Πέρσι είχαμε πρώτη φορά για τρεις χρονιές συνεχόμενες αύξηση δωρεάς και φέτος πάμε να έχουμε τέταρτη φορά αύξηση δωρεάς. Νομίζω ότι σκέφτεται ο ένας τον άλλο μας, ότι είμαστε φιλότιμοι, να το πω. Για μένα είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να γίνεται. Είσαι υπέρ δηλαδή? Είμαι, γιατί όχι, ναι. Άμα κάποιος μπορεί να το κάνει για να σώσει κάποιον άλλο, γιατί να μην γίνεται. Αυτή ήταν η 13η δωρεά οργάνων στα νοσοκομεία του Ηρακλείου από την αρχή του χρόνου, επιβεβαιώνοντας τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, των συντονιστών και των οικογενειών που απαρτίζουν αυτή την αλυσίδα της ζωής. Και αν ακόμη οι δωρεές παραμένουν σε χαμηλά ποσοστά πανελλαδικά, η Κρήτη κάνει τη διαφορά και μέσα από τέτοιες πράξεις ανθρωπιάς στέλνει το μήνυμα πως μέσα από το θάνατο γεννιέται ζωή και πως η ελπίδα μπορεί να ανθίσει ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές.